η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Για μια ξεχωριστή δράση θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ελίζα Ιατράκη, προϊσταμένη κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου. Κυρία Ιατράκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και βέβαια, ο Δήμος Χερσονήσου, κυρία Ιατράκη, δεν έχει πληγεί μόνο από την επιδημιολογική κρίση, αλλά έχει πληγεί και από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφές που προκλήθηκαν. Αυτό που βιώνουμε την τελευταία περίοδο πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο και πάρα πολύ ψυχοφθόρο, κυρίως για τους πληγέντες. Διότι πέρα από την πανδημία, πέρα από την απειλή από τον κορονοϊό, έχουμε και τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες μας έχουν πλήξει. Πρώτη ήταν η χαλαζόπτωση και μετά από λίγες μέρες, δυστυχώς, είχαμε και τις πλημμύρες. Οπότε καταλαβαίνετε σίγουρα ότι περνάμε μια δύσκολη... Κυρία Ιατράκη, να πάμε λίγο στη συμβουλευτική υποστήριξη παιδών και γονέων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, και ακριβώς επειδή η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος είναι κοντά στους πολίτες και στηρίζει την κοινωνική πολιτική, στο πλήθος δράσεων που έχουμε αναπτύξει, ένα από τα προγράμματα είναι και αυτό το οποίο θα σας παρουσιάσω τώρα. Έχει να κάνει με την ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες και τους γονείς τους στην περίοδο αυτή της κρίσης που βιώνουμε. Πόσο μάλλον τώρα, όπως σας έφερα και πριν, της πανδημίας και της φυσικής καταστροφής. Ωραία. Κάποιος δημότης λοιπόν στο Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος είναι πιεσμένος, τι μπορεί να κάνει? Για πείτε μας πρακτικά. Θα μπορεί άνετα να μας καλέσει στα τηλέφωνα, σε συγκεκριμένα τηλέφωνα, να κλείσουμε κάποιο ραντεβού για ατομική συνεδρία. Συνεργαζόμαστε με την παιδοψυχολόγο, την κυρία Αγγελική Καρδιωτάκη, όπου άνετα θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, διότι τώρα περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη και τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι από ενδυνάμωση, από ψυχική ανθεκτικότητα και βέβαια ένα παραπάνω, διότι όπως είπαμε, πέρα από τα συναισθήματα τα οποία μας κατακλείζουν όλους εξαιτίας της κοινωνικής απομόνωσης, υπάρχει το άγχος, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει αγωνία για το μέλλον. Τα παιδιά το βιώνουν διαφορετικά. Η υπηρεσία πότε ξεκινάει, κυρία Ιατράκη? Ορίστε. Η υπηρεσία πότε ξεκινάει, η λειτουργία πότε ξεκινάει? Άμεσα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Δεχόμαστε οπωσδήποτε τις κλήσεις από τους πολίτες, ναι, που έχουν ανάγκη. Επομένως, είμαστε στην διάθεση όλων στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, που έχει πληγεί έτσι κι αλλιώς. Επομένως, μπορούν οι δημότες να καλέσουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα που μπορούν να απευθυνθούν. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να μας τα πείτε. Να μας τα πείτε. Να σας τα πω. Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει να απευθυνθούν στο 2897-3-400-47 και στο 2897-3-400-45. Πρέπει πρώτα, κυρία Ιατράκη, να κλείσουν κάποιο ραντεβού, σωστά? Ακριβώς. Οπωσδήποτε έτσι και αλλιώς, διότι στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, εξαιτίας της στήρησης των περιοριστικών μέτρων, θα πρέπει να κλείνονται πρώτα ραντεβού και μετά να ακολουθούν οι συναντήσεις με τους πολίτες. Έχουμε αυτό τον περιορισμό συν όλων των άλλων. Κυρία Ιατράκη, πέρα από αυτή τη συμβουλευτική υπηρεσία, το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, υπήρξαν δημότες που σας έχουν χτυπήσει την πόρτα του γραφείου σας, σας λένε ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα? Ακριβώς. Και μέσα από την κακοκαιρία μετά. Σε καθημερινή βάση, ναι. Έχουμε ήδη από τις αρχές κιόλας, έχουμε πραγματικά ανταποκριθεί από την πρώτη στιγμή σε αυτή την ανάγκη. Ήδη τα τηλέφωνα δεν σταματούν, όχι μόνο στο δικό μου το τμήμα, αλλά σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, μιλάμε πέρα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, ήδη από το Βοήθεια στο Σπίτι, από το Κέντρο Κοινότητας, το ΚΑΠΗ, το ΚΙΦΗ, όλες οι υπηρεσίες. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, είμαστε επαγγελματίες πρώτης γραμμής, είμαστε κοντά στους πολίτες, σε όλες τις
σε κάθε ανάγκη που έχει προκύψει για κοινωνική φροντίδα. Κυρία Ιατράγη, βέβαια, με κάθε μέσο, να κλείσουμε, να επαναλάβετε λίγο το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσουμε και τη σύνδεση. Άλλη μία φορά, κάποιος ο οποίος είναι πιεσμένος, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, παίρνει την αρμόδια υπηρεσία εκεί στο Δήμο Χερσονήσου, κλείνει ένα ραντεβού και ένας ψυχολόγος, ο ειδικός, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Προσπαθεί να βοηθήσει. Ακριβώς. Τα τηλέφωνα, ξανά. Τα τηλέφωνα 2897-3-400-045 και 2897-3-400-047. Κυρία Ιατράκη, καλό απόγευμα, να σας ευχαριστήσω να πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ και καλές γιορτές με υγεία. Να είστε καλά.